Έλα, γόρι μου, έλα, θηρίο μου. Έλα, λεβέντη μου. Αφού δεν μπορώ. Γιατί? Αφού έχω ρέψει, δεν μπορώ. Τι κάνεις, ρε? Μα αφού δεν μπορώ. Γεια σας, να κάτσω λίγο, γιατί δεν μπορώ. Γιατί που σε γύρευα, να σε βρήκα. Με γύρευες, ε. Δεν με αφήνεις να σηκωθώ. Δεν κατάλαβες το βάρος μου, ε. Βαρέων βαρών, έτσι. Έλα, έλα, 20 κιλά μετασόρουχα είσαι. Εγώ τουλάχιστον είμαι 20 κιλά ολόκληρος. Εσύ που είσαι 20 κιλά μύτη. Μητόγκα, μητόγκα. Μητόγκα, σε λέω, όποιος έχει μεγάλη μύτη. Όποιος έχει μεγάλη μύτη, Σωτήρη, έχεις δίκιο. Όποιος έχει μεγάλη μύτη, φιλαράκι, το τιμή ξαβγάζει. Δεν λέγεται. Έλα, βγάλε τη σκουφιά σου και βάραμε. Και εγώ είχε καιρό να σε δω, αγοράκι μου. Σε πεθύμισα, ρε. Σαν να κτηνογραφία έγινε. Ναι, Σωτήρη μου, αφού το καλοκαίρι κάνω ηλιοθεραπεία από μπρος και μαυρίζω όλες που είναι ξαπλωμένες πίσω. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με μένα. Καλά, ρε, δεν τρως καθόλου. Πώς δεν τρώω, τα πάντα τρώω. Τρώω αστακούς, τρώω χαβιάρια, τρώω τσιπούρες. Σωτήρη, κάτι τσιπούρες. Άστε, για να φάει καμιά μαρίδα μέσα, καταφύσει με τις τσιπούρες. Ναι, Σωτήρη, μετά τη μαρίδα ξανατρώω τσιπούρες. Τρελός, ρε. Ναι, και κοίτα μυαλό, μαγιά. Έρχεται ο λογαριασμός, κάνω το χέρι έτσι, λέω, δεν έχω να σας πληρώσω. Και κοίτα μαγιά, πρόσεξε μυαλό που έχω. Ναι. Έρχεται η αστυνομία, με μαγκώνει, με χώνει μέσα και τρώω και εκεί τσάμπα. Παραμυθά. Παραμυθά. Πάρε το μυαλό. Γι' αυτό μ' αρέσει. Σωτηράκι μου, εσύ με τι ασχολείσαι τώρα? Με το χρηματιστήριο. Έλα. Ναι. Δεν έχεις δει αυτούς που κρεμνιούνται στο χρηματιστήριο και βλέπουν τις διακοιμάσεις των τιμών? Είσαι από αυτούς που κρέμονται? Όχι, τους βαστάω στο νόμο μου. Εγώ από κάτω. Τα κονομάω. Τι μου θύμισες, ρε. Εσύ, εγώ δεν καταστράφηκα από το χρηματιστήριο. Ναι, ρε. Τότε με το μεγάλο μπαμ είχα 100 εκατομμύρια. Δραχμές. Ήταν και δραχμές τότε. Τα δίνω σε ένα φίλο μου χρηματιστήριο, του λέω βάλτε τώρα στο χρηματιστήριο. Το μένω την άλλη μέρα, του λέω πόσα γίνανε, μου λέει 200 εκατομμύρια. Τα 100 γίνανε. Δεν μου κάνεις πλάκα, μου λέει όχι. Ανεβαίνουν συνέχεια οι μετοχές. Τρελάθηκα. Αγόρασε, του λέω. Παίρνω την άλλη μέρα, πόσα γίνανε. 600 μου λέει εκατομμύρια. Τρελάθηκα. Σοβαρά, ναι, μου λέει. Αγόρασε, του λέω. Τι κάθεσαι. Παίρνω την άλλη μέρα, πόσα γίνανε. 1,5 δις, μου λέει. Αγόρασε, του λέω. Παίρνω την άλλη μέρα, πόσα γίνανε. 3 δις, μου λέει. Αγόρασε, του λέω. Παίρνω την άλλη μέρα, πόσα γίνανε. 3 ευρώ, μου λέει. Δεν κατάλαβα τι μου είπε, του λέω. Αγόρασε. Τι να αγόρασε, μου λέει, σοκοφρέτα. Τι μου το θύμισες, ρε Στάθη? Πώς καταστράφηκε. Θα πάω στο διάλογο, ρε Στάθη. Πώς είναι η ζωή, ρε, έτσι? Χάρη είναι. Δεν μου λέει σήμερα, μια και μιλάμε για χρηματιστήριο, σήμερα που έχει πάει το ευρώ? Πάντως από μένα δεν πέρασε, δεν γνωρίζει. Πώς είναι η ζωή, ρε Στάθη? Χάρη. Νομίζω ότι πιάνεις την ευτυχία. Ναι, ναι. Σου φεύγει μέσα από τα χέρια. Ναι, ναι. Εν τέλει δεν υπάρχει ευτυχία. Την ψάχνεις, δεν τη βρίσκεις. Την ψάχνεις. Την ψάχνεις. Δεν υπάρχει πουθενά. Την ψάχνεις. Την ψάχνεις. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι γαμό την πουτάνα του που στο διάλο έχει πάει, ρε μου. Θα τη βρω όμως, δεν υπάρχει περί. Ρε φιλαράκι, έλα βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Εντάξει, τη βρήκα. Εντάξει. Σωτήρη. Πού ήταν? Σωτήρη, είχε πλαγιάσει αριστερά. Γι' αυτό μου αρέσει, διασκεδάζω μαζί. Άρα, γαμώτα, και αυτή η ακρίβεια, ρε Σωτήρη. Πας στη λαϊκή να πούμε και δίνεις ένα ευρώ, να πούμε ένα ευρώ ταβερίκοκα. Μα είναι δυνατόν? Ναι, δεν είναι ακριβά εδώ που τα λέμε ένα ευρώ το κιλό ταβερίκοκα. Όχι, ρε, ένα ευρώ ένα βερίκοκο. Όχι, ρε. Ναι, γαμώ την πουτάνα μου. Μη λες πουτάνα μου, ρε. Μου θυμίζεις τη μάνα μου. Και για όλα αυτά ποιος θέλει, ο δικός ο Σιμίτης αυτή. Α, μην αρχίσεις για το Σιμίτη. Ο Σιμίτης είναι ο μόνος που έχει μυαλό. Είναι ο μόνος που έχει ελιές. Της προάλλης πήγε στην άφησα να μιλήσει και οι άνθρωποι από κάτω αντί για σημαίες είχαν βέρνεις και του τίναζαν τις ελιές. Ψέματα λέω. Όλα για τις ελιές του Σιμίτης. Καταρχήν δεν είναι ελιές αυτές που έχει ο Σιμίτης. Είναι μυαλό που ξεχυλίζει. Τι λέει? Ο δικός καλύτερος ο Καραμαλής. Γιατί τι σου κάνω, Καραμαλή? Α, σε πέρα από πέρα. Νομίζω ότι θα γίνει πρωθυπουργός, το έχει σίγουρο. Και τον έχει δει πως περπατάει. Απ' τη χαρά του σαχεσμένος, έτσι. Εσύ τον έχεις δει το Σιμίτη πως πάει? Πως πάει? Δεν πάει.
Λες και τσουλάει. Άστα διάβα πει σε μένα για τον Καραμαλή τώρα. Άσε ρε, τώρα προεκλογικά όλοι μοιράζουν λεφτά. Ναι. Όλοι ρε, πριν τις εκλογές μοιράζουν λεφτά. Δεν έδωσε Μίτσο τώρα τη μοίραση. Μας έδωσε μαζί. Εγώ ξύπνησα και νόμιζα ότι ήμουν πλούσιος. Ναι ρε. Έδινε. Και ο Καραμαλής, ο δικός σου. Τι. Μοιράζει και αυτός λεφτά. Αυτός λένε ότι είναι τσιγκούνης, ρε. Ξέρεις τι λένε, τότε που ήταν, λέει, έγκυος η Νατάσα, ναι, του ζήτησε να πάει να της πάρει ένα σουβλάκι. Και ο αρχηγός όχι μόνο πήγε, της πήρε 150 σουβλάκια. Τα φάγε όλα στον δρόμο αυτός. Τις χαρτοπετσέτες πήγε στην Νατάσα. Ναι, ενώ ο δικός σας Σιμίτης είναι καλός. Τα σκορπάει τα λεφτά, τα δίνει. Ρε, τις προάλλες είχε καλέσει να πούμε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο 100 ανθρώπους για καφέ στο Κολωνάκι και παρήγγειλε ένα φραπέ με 60 καλαμάκια. Λυπήθηκε και τα καλαμάκια λυπήθηκε. Τι μου λες τώρα, τσιγκούναρος. Στο διάλαβα εκεί πέρα μου πεις εμένα για τον Καραμαλή. Αγόρι μου, ο Σιμίτης άλλαξε το πρόσωπο της Ελλάδας. Εδώ δεν μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο το δικό του. Της Ελλάδας θα αλλάξει. Λοιπόν, αναρρόφηση μου έκανε ο Φουστάνος. Δεν τολμώ να περάσω από διασταύρωση γιατί φοβάμαι. Μη με πάρει ο αέρας. Ξέρεις πόσα κιλά ήμουν εγώ επί Νέα Δημοκρατίας. Τι πόσα κιλά, μαλάκας. Μη με τσαντίζεις τώρα, έτσι. Με τσαντίζεις, γιατί εγώ δεν παίρνω μαθήματα από τα κόμματα της διαπλοκής και των ντόπιων συμφερόντων. Θα μας μιλήσει τώρα η δεξιά για διαπλοκή και συμφέροντα. Όχι, θα μας μιλήσει το Πασόκ, ρε. Τι κάνανε 20 χρόνια πάνω στην εξουσία, ρε. Τι κάνανε. Σκατά τα κάνανε. 20 χρόνια τρώνε. Τον άμπακα φάγανε. Δεν θα έρθουμε κι εμείς τα πράγματα! Τι θα κάνετε εσείς? Το τι θα φάμε! Τόσος θα γίνω! Τι είναι, να χαλάσεις το στυλ σου! Λες! Βέβαια! Είναι δυνατόν! Σοβαρά! Σε ένα παχύ να γίνεις τόσος! Εσύ έχεις το ωραιότερο κορμί! Έλα, ρε Σωτήρη! Εσύ είσαι ο Ερμής του Πραξιτέλη! Ο Πραξιτέλης είμαι εγώ! Ο Ερμής! Τώρα είμαι ο Πραξιτέλης. Εσύ αυτό το λαβάστρινο κορμί να χαλάσει. Απολαύστε το! Που δεν το ξαναδείτε αυτό το πράγμα! Μα δεν είναι... Είμαι αλαβάστρινος τώρα, Σωτήρη μου. Τι λέει, τότε να μείνει στην αντιπολίτευση ο χοντρός. Προκειμένου εγώ να παχύνω. Το πουλάς τώρα, Τι να κάνω, άμα χαλάς το στήρι μου. Το Πασόκ έχει αλλάξει τα πάντα τον τελευταίο καιρό. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ, έχεις πάει σε νοσοκομείο του εσύ? Όχι, εσύ? Έχω πάει ρε, πήγα τις προάλλες, είχα σπάσει το πόδι μου. Ναι. Πώς θα έχουν φτιάξει έτσι τα νοσοκομεία? Το ξέρει ο κόσμος, όλος ο κόσμος το ξέρει. Λες και μπήκα στο Χίλτον. Το δωμάτιό μου, με air condition. Α, οι νοσοκόμες να τρέχουν από πάνω με ένα χαμόγελο, οι γιατροί. Μου έκανε χείριση ο χειρούργος, έρχεται και μου λέει ο χειρούργος, πήρα μια χαρά σε ένα χείριση, μου λέει. Και για να σε ευχαριστήσουμε σου βάλαμε και ένα νεφρό παραπάνω. Του λέω γιατί, έτσι να υπάρχει, μου λέει. Ρε, το μεσημέρι ένα μενού από μπριζόλες, μπιφτέκια, μακαρονάδες, τσιπούρες στη φύλαγα. Ναι, αλλά όταν τις τρως να βγάζεις τα κόκαλα, εντάξει. Μας βγάζει και κανένα μάτι. Που λες, και το βράδυ μου είχαν μία ρωσίδα. Ρωσίδα! Ναι ρε, για να μου κάνει μασάζ. Τι μασάζ ήταν αυτό? Ξεκινούσε από κάτω η ρωσίδα, προχωρούσε προς τα πάνω. Πώς παίζαν τα χέρια. Και να μου μιλά και να μου λέει «Νιέτι ο μπατζέγκα προσέχει». Τότε τι μια μόνια το πω. Ωραία λόγια. Έφτασε στο επίμαχο σημείο, μία ώρα μασάζ. Μπήκα στο νοσοκομείο με στραμπουλιγμένο πόδι και βγήκα με στραμπουλιγμένο πουλί. Σωτήρη, είναι αλήθεια όλα αυτά που μου είπες για το νοσοκομείο? Τα βλέπα χθες το βράδυ στον ύπνο μου. Ας το καλό. Και εγώ ήμουν έτοιμος να αρρωστήσω να μπω κι εγώ στο ίδιο νοσοκομείο που ήσουνα. Εσύ βέβαια για να φας καλά. Όχι, για τη ρωσίδα, να μ' έρθει ρώσικα στο πουλί μου. Να μην ξέρει μια ξένη γλώσσα, τώρα μπαίνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πάντως κακά τα ψέματα για όλα αυτά, φταίει η δεξιά. Μην μ' αρχίσεις με τη δεξιά. Επειδή δεν ξέρεις ιστορία. Εσύ δεν έχεις πάει και σχολείο, εγώ έχω πάει και δημοτικό. Μάλιστα. Πες μου σε παρακαλώ, τι έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πες μου. Όχι,
Εσύ θέλω να πεις ο Αντρέας ήταν καλύτερος. Όχι, πες μου, σε παρακαλώ. Επειδή δεν ξέρει ιστορία, ξέρει τι έχει κάνει ρε η Χούντα, το παλάτι Φρυδερίκη. Ρε, ο πλαστήρας ήταν καλύτερος. Ο Παπάγος, ο Μεταξάς. Ρε, εσείς δεν κλείσατε τον Κολοκοτρώνη στη φυλάκα ή μου κάνεις πλάκα. Ρε εσύ, το Λεωνίδα και τους 300, ποιος τους κάρφωσε στους Πέρσες. Ποιος τους κάρφωσε. Δεξιός ήτανε. Τι λέτε ρε, ο Εφιάλτης δεξιός. Απ' το σόι του Μητσοτάκη ήτανε. Η Ασπασία ή πουτάνα τα φταίει όλα ρε. Αυτή τα φταίει όλα. Γαμώτο και ο Περικλής. Δεν λέρε. Ο Περικλής έφερε τη δημοκρατία και την απλή αναλογική. Σιγά μη μας έφερε και την αμόλυβδη. Τι λέτε, επιβασιλευόμενη σωτήρι μου, περνούσαμε ζωή και κότα ρε. Τι λέρε, βλαμμένε βασίλικε.